Ανοίγω με τον κύκλο των συνεντεύξεων. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια απέλπιδα προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα πλήρως με αυτή την επιτυχία της ΕΕΠ με τη Ρώσο κατάσκοπο, τη Ρωσίδα κατάσκοπο, η οποία ξαναεπέστρεψε στο χιόνι, αλλά εμείς την αποκαλύψαμε. Να σας θυμίσω ότι ο εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Κώστας Πικραμένος, μας έχει πει ότι η χώρα μας είναι ένας από τους ευλογημένους μεντόπους, αλλά όπου γενικώς οι υπηρεσίες κάνουν πάρτι. Δεν είναι μόνο οι Ρώσοι δηλαδή, εντάξει. Αλλά γενικώς έχουμε ένα θέμα και το τρομπάρουμε όσο μπορούμε. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Αρινή ησημερία σήμερα, 21 Μαρτίου, πέρα από την ημέρα της ποίησης. Σωστά. Αλλά από αύριο μεγαλώνει η μέρα και μικραίνει η νύχτα. Φως, άπλετο φως, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, για έλατε. Προφανώς δεν έχει ξαναγίνει, αλλά είναι, φαίνεται, το νέο look αυτό. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μέσω ενός δελτίου τύπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, να ενημερώνει για μια επιτυχία. 9 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίζεται ο νόμος 5002 στον απόϊχο του σκανδάλου των υποκλοπών και του Predator, και ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση γραφείου τύπου και επικοινωνίας με λόγο ύπαρξης τον εξοραϊσμό της δημόσιας εικόνας της ΤΕΙΠ προς την κοινή γνώμη. Επομένως, το non-paper που βγήκε πριν από μια εβδομάδα περίπου και ως copy-paste προωθήθηκε σε όλα τα ΜΜΕ με προτεραιότητα τα λεγόμενα φιλοκυβερνητικά, ίσως αποτελεί, αν θέλετε, τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του νέου γραφείου τύπου της ΕΙΠ. Αν θυμάστε, στην προηγούμενα σε εκπομπή, χωρίς να θέλω να είμαι μεταχριστών προφήτης, σας είχα πει, αν είναι να φτιάξουμε το γραφείο τύπου για να στέλνουμε σε δικούς μας δημοσιογράφους τα λεγόμενα ραβασάκια, δεν έχει νόημα. Για άλλη μια φορά, νομίζω, επιβεβαιώθηκα στην πρόβλεψή μου. Ναι, αλλά εγώ θέλω να πείτε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Πείτε μου. Επειδή έχετε γράψει και βιβλία για το πώς λειτουργούν μεγάλες μυστικές υπηρεσίες σε αυτό το δεδαλώδη και σκοτεινό κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, που είναι και επιχειρήσεις ολόκληρες. Το έχετε ξαναδεί αυτό να ανακοινώνεις ότι εντόπισα τον Κώστα Πικραμένο, για να μην πω άλλο όνομα, ως πράκτορα της Ελλάδας, αλλά μου έχει φύγει και έχει επιστρέψει στη χώρα του, και το κάνω αυτό γιατί αν είχε συνεργάτες στη Μασσαλία που είστε, αν είχε συνεργάτες, τους στέλνω μήνυμα να σταματήσουν ό,τι κάνουν, δηλαδή να κρυφτούν. Δεν στέκει, και δεν στέκει, αν θέλετε. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε 3-4 λεπτά για αυτό το θέμα, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να ξεκινήσω με αυτό που με ρωτάτε, γιατί δεν στέκει. 4 Γενάρη η λεγόμενη Μαρία του Παγκρατίου φεύγει. Είναι λογικό για μια υπηρεσία πληροφοριών η οποία λαμβάνει αυτή την πληροφορία από άλλη υπηρεσία πληροφοριών του εξωτερικού, είτε τη Σλοβενική, διότι είχαμε αντίστοιχη υπόθεση, είτε τη Βρετανική MI6, από ό,τι έμαθα από δημοσιεύματα εχθές, είναι λογικό για ένα μήνα, δύο μήνες, αν θέλετε, να τηρήσει υγεία σειρμά του. Γιατί? Διότι υποτίθεται ότι γίνεται έρευνα για να εντοπιστεί το δίκτυο και όλους όσοι έχουν στρατολογηθεί. Το θέμα είναι γιατί υποχρεούται, τι ανάγκη έχει μια υπηρεσία πληροφοριών που πρέπει να λειτουργεί υπό μυστικότητα, να βγάζει αέρα, να βγάζει, αν θέλετε, στη δημόσια σφαίρα αυτή την υπόθεση και να μην τη λειτουργεί καθαρά σε υπηρεσιακό επίπεδο. Έχει να κάνει με επικοινωνιακά κίνητρα για να αλλάξει, όπως λέτε κι εσείς, η ατζέντα βάσει της τραγωδίας των Τεμπών. Και το άλλο της υπόθεσης είναι ότι ο απλός πολίτης που διαβάζει το non-paper, το μόνο που καταλαβαίνει, στο τέλος δηλαδή, είναι ότι εδώ έχουμε μια υπηρεσία που όχι μόνο δεν είχε πάρει χαμπάρι επί 5 χρόνια για τη δράση της συγκεκριμένης Μαρίας του Παγκρατίου, αλλά βγαίνει και κομπάζεται ότι ναι μεν μας έφυγε, αλλά κατόπιν εορτής την αποκαλύψαμε. Δεν στέκει δηλαδή ούτε σε λογικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη όμως Μαρία, για να το ξεκαθαρίσουμε, διότι ο κόσμος λέει, μα καλά, παράνομη δεν είναι ούτως ή άλλως, κατασκοπία δεν κάνει,
Από τη μία έχεις αυτούς που υπηρετούν στις πρεσβείες και στα προξενία, κύριε Σαχίνη. Δεν μιλάω μόνο για τους Ρώσους, είναι η διεθνής πρακτική. Αν θέλετε, και η ΕΕΠ είχε δικά της στελέχη με διπλωματική κάλυψη σε πρεσβείες στο εξωτερικό. Είναι η πρακτική, η ιστορική, η διεθνής πρακτική, η συνήθις. Αυτή είναι νόμιμη. Τι σημαίνει? Ότι σε περίπτωση που η αντικατασκοπία μιας χώρας τους εντοπίσει, το μόνο που μπορεί να κάνει με βάση τη σύμβαση της Βιέννης είναι να τους απελάσει. Δεν μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη, διότι έχουν διπλωματική ασυλία. Από εκεί και πέρα αυτούς τους λέμε νόμιμους, αν θέλετε. Οι παράνομοι είναι όπως είναι η περίπτωση της Μαρίας. Ιδιώτες, εγώ, εσείς, οι οποίοι είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας, της γειτονιάς, χαμηλών τόνων, με το μαγαζάκι μας, για να καταλάβετε, η συνάδελφος της Μαρίας στη Σλοβενία, η οποία συνελήφθη στις 5 Δεκεμβρίου του 22, είχε μαγαζί γκαλερί στη Λουμπλιάνα, στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή να ξετυλίγεται, αν θέλετε, όλη αυτή η υπόθεση, διότι στο κινητό της Σλοβένας Μαρίας βρέθηκε ο αριθμός του κινητού της Μαρίας του Παγκρατίου. Και έτσι κάποια στιγμή έφτασε και το σήμα στην Κατεχάκη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι κάνει η Μαρία και η κάθε Μαρία, η παράνομη δηλαδή? Δεν κάνει η ίδια κατασκοπία. Δύο πράγματα κάνουν. Είτε έχουν απελαθεί διπλωμάτες με διπλωματική κάλυψη, δηλαδή κατάσκοποι, και θα πρέπει αυτή να αναλάβει το χειρισμό όλων των ντόπιων πληροφοριοδοτών και συνεργατών, ή η ίδια φτιάχνει προφίλ, δηλαδή μέσα από την καθημερινή της δράση ψυχολογεί τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Νίκο ως ενδυνάμει πηγές για περαιτέρω στρατολόγηση. Επειδή όμως η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, εγώ, αν θέλετε, από την πρώτη στιγμή, μόλις διάβασα το non-paper, κατάλαβα ότι η συγκεκριμένη είχε δύο προτεραιότητες στην Ελλάδα. Πρώτον, να βγάλει άμεσα χαρτιά, να έχει την ταυτότητα, να έχει το δίπλωμα για να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και επειδή ήταν δίδυμο με την άλλη τη Μαρία της Σλοβενίας, είχαν αναλάβει τα Βαλκάνια ως εργολαβία, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, πέρα από την παρουσία της ενδεχομένως σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, λόγω της αμερικανικής παρουσίας, λόγω, αν θέλετε, του Αγίου Όρους με τα ρωσικά μοναστήρια, ρωσόφινων κύκλων στη Βόρεια Ελλάδα, Εύρω, Θράκη μεριά, είχε και αρμοδιότητα χωρική στα Βαλκάνια. Γι' αυτό και είχε βρεθεί το 2017 στα Σκόπια. Γιατί όμως θα μπορούσε να μείνει με το μεξικανικό διαβατήριό της, να έχει τη βίζα της, να την ανανεώνει κάθε 1-2 χρόνια? Όχι. Ήθελε να πάρει το διαβατήριο για να μην έχει κανένα πρόβλημα και να φαίνεται ότι είναι ένα έγγραφο το οποίο επίσημα έχει εκδοθεί από το ελληνικό κράτος. Όλοι όμως η μαγιά, γιατί πρέπει να βγάλουμε εδώ το καπέλο, είναι στο ληξιαρχείο του Αμαρουσίου. Ξέρετε γιατί το Μαρούσι έχει εμπλοκεί στο όλο θέμα? Γιατί είναι η ρωσική πρεσβεία κοντά? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι τα μεευτήρια, κύριε Σαχή. Α, μάλιστα. Ναι. Τα μεευτήρια. Δεν το έχει πει κανένας δημοσιογράφος μέχρι τώρα. Πολύ ωραία παρατήρηση. Εγώ έξισα το κεφάλι μου και λέω, πού στο καλό κολλάει το Μαρούσι? Εκεί βρίσκεται το Ήρα, βρίσκεται το Μητέρα. Είναι τα μεευτήρια, που σημαίνει, για να καταλάβετε πόσο μάγκες είναι, έχανε άνθρωπο δικό τους πρόσβαση στο ληξιαρχείο. Εκεί καταγράφονται κάθε χρόνο, κύριε Σαχίνη, χιλιάδες γεννήσεις. Σε αυτές τις χιλιάδες υπάρχουν κάποια βρέφη τα οποία μετά από μια εβδομάδα πεθαίνουνε. Κάτσανε λοιπόν, βρήκανε όλη τη λίστα. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες Μαρίες στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά ενδεχομένως να έχουν πάρει ταυτότητες και διαβατήρια. Πάντως, κατάλαβα, κύριο Πικραμένο, ότι εσείς από τη Μασαλία κάνετε δουλειά, η ΕΕΠ κάνει άλλη δουλειά. Ακούει κόσμο και κοσμάκι, αλλά εδώ της έφυγε. Παρά ναι, ότι είχε πληροφορία. Γιατί η κατασκοπία στην Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα, κύριε Σαχίνη. Προτεραιότητα είναι ο εσωτερικός εχθρός, εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πικραμένο, δεν θα μείνω άλλο σε αυτό. Δώσατε και την απάντηση. Υπάρχουν όμως συγκλονιστικές εξελίξεις γενικώς. Ο Τσαβούσογλου πήγε στην Αίγυπτο και αμέσως μετά στις Βρυξέλλες συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Αλλά στην Αίγυπτο πήγε σε μια συνάντηση που φαίνεται ότι είναι καλά προετοιμασμένη
και μάλλον παίξαν ρόλο και οι επαφές των μυστικών υπηρεσιών εδώ. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσαβούσογλου, πέρα από τη ραγδαία αλλαγή και κολλητιλίκια με το Σούκρι, από εκεί ναι. που δεν μιλάγαν, είπε και μερικά πράγματα τα οποία στην Ελλάδα έχουν περάσει τον ντούκου. Είπε δηλαδή ότι εμείς σεβόμαστε την Αιγυπτιακή εξωτερική πολιτική και άλλωστε η Αίγυπτος, οριοθετώντας ΑΟΣ τμηματικά με την Ελλάδα, σεβάστηκε τα δικαιώματά μας, να τα ακούμε στην Ελλάδα, της υφαλοκρηπίδας και δεν πήγε πέραν του 28ου Μεσημβρινού. Κατά συνέπεια, ούτε την Αίγυπτο την ενοχλεί το τουρκολιβικό μνημόνιο, παρά η παρουσία ξένων στρατευμάτων, άρα και Τούρκων, στη Λιβύη, όχι το τουρκολιβικό μνημόνιο, ούτε το ελληνογυπτιακό μνημόνιο επηρεάζει σε τίποτα το τουρκολιβικό. Για να καταλαβαινόμαστε, αυτά είπε ο Τσαβούσογλου. Ναι, ισχύει. Ουσιαστικά για να γίνει ο γάμος, προς το παρόν έχουμε τη λεγόμενη αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων, δηλαδή ανταλλαγή πρεσβεών που δεν υπήρχε από το 14, από το Μόρση. Τρεις όρους βάζουν οι Αιγύπτιοι. Πρώτον, δώστε μας πίσω όλους τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να έχουν πάρει και τουρκικά διαβατήρια και βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί, αν θέλετε, ουσιαστικά δουλεύουν την εσωτερική αντιπολίτευση στην Αίγυπτο. Λένε λοιπόν στον Ερντογά, δώστε μας πίσω τους τρομοκράτες, έτσι τους χαρακτηρίζουν. Το δεύτερο είναι, σηκωθείτε και φύγετε από τη Λιβύη, μητ τουρκικός στρατός και οι Σύριοι, οι λεγόμενοι μισθοφόροι. Και το τρίτον είναι, προσπαθήστε με την Ελλάδα να βρείτε ένα modus vivendi. Εννοείται ότι και τα τρία αυτά, αν θέλετε, τους αδελφούς μουσουλμάνους μπορεί να τους πουλήσει ο Ερντογάν, γιατί έχει πουλήσει και τη μάνα τους στο παρελθόν, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τα άλλα δύο όμως, με τη Λιβύη, με την Ελλάδα, αγγίζουν το λεγόμενο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή σκληρός πυρήνας δόγματος εθνικής ασφάλειας στην Τουρκία. Εκεί κολλάει το ναι, σύνδερο. Αλλά εγώ, κύριε Πικραμένα... Από εκεί και πέρα το Κάιρο, ειλικρινά σας το λέω, ναι. Το Κάιρο δεν το χαλάει καθόλου τα όρια της γαλάζιας πατρίδας να μοιράσουν το κύριε Πικραμένα, με την Τουρκία. Εσείς τα ξέρετε και τα αναλύετε. Εγώ τα λέω γιατί στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ένα αφήγημα και το ξέρετε μετά τη τμηματική οριοθέτηση και παρότι οι κορυφαίοι άνθρωποι του θέματος, όπως ο κύριος Καριώτης, ο κύριος Ζήνωνος, υπεδείκνυαν ότι αν δεν πας πέραν του 28ου αφήνεις χώρο για την Τουρκία και η Αίγυπτος δεν χαλιέται από αυτό, μας έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Θα το δείτε στο μέλλον. Η Αίγυπτος, λέει ο Τσαβούσογλου, σεβάστηκε τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα είναι άλλο θέμα, αυτά που έχει εφεύρει η Τουρκία. Αυτά τα ακούμε στην Ελλάδα. Δεν τα ακούμε και δεν ξέρω κατά πόσο θα ολοκληρωθεί και αυτό το project, αν θέλετε, για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, το λεγόμενο καλώδιο, το έχει αναλάβει ο Όμιλος Κοπελούζου από ό,τι γνωρίζω, το οποίο, αν δείτε τους χάρτες, πατάει στο λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή όλα περνάνε ανατολικά της Κρήτης. Αν θέλετε, υπάρχει μια δυναμική, αυτή η δυναμική που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας Αιγύπτου εντάσσεται σε όλη αυτή τη δυναμική μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Ιράν. Ο Σύρος, ποιος θα το πίστευε, άρα ο Άσαντ. Άρα έχει ανοίξει το παιχνίδι στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει, γιατί έχουν φύγει οι Αμερικάνοι. Ο Άσαντ, ποιος το πίστευε, το 2011 χρηματοδοτούσαν τα Εμιράτα τους τζιχαντιστές για να τον ρίξουν στη Δαμασκό και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Άμπου Ντάμπι. Ο Μοχάμετ Μπεν Σαλμάν, ο λεγόμενος δίκημας Σαουδικής Αραβίας, για να μπορέσει να γίνει μεγάλη μετάβαση από το πετρέλαιο, να γίνει ένας τουριστικός προορισμός Σαουδική Αραβία, ένας χρηματοοικονομικός, αν θέλετε, θέλει να υπογράψει ειρήνη με το Ιράν. Χωρίς ειρήνη με το Ιράν δεν μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα. Άρα Σιίτες με Σουνίτες και το μεγάλο Ισλάμ από πίσω. Μα ξέρετε τι σημαίνει αυτός ο γάμος. Δεν είναι ένας απλός γάμος περιφερειακός. Είναι γάμος εντός της λεγόμενης μουσουλμανικής κοινότητας. Σουνίτες, Σιίτες. Με προξενήτρα την Κίνα όμως. Με προξενήτρα την Κίνα, αλλά να ξέρετε, το Ιράν κερδίζει, διότι το Ιράν είναι αυτό το οποίο επιθυμεί πρώτον να φύγει και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από τη Μέση Ανατολή, και το Ιράν είναι αυτό το οποίο, αν η Σαουδική Αραβία κλείσει την κάνουλα, γιατί χρηματοδοτεί κανάλια τηλεοπτικά τα οποία έχουν έδρα στο Λονδίνο, αν κλείσει λοιπόν την κάνουλα αυτών των χρημάτων, θα μπορέσει ουσιαστικά να επιβιώσει και το ίδιο το καθεστώς μέσα στην Τεχεράνη. Άρα αυτό το γάμο το θέλουν περισσότερο οι Ιρανοί από τους ίδιους τους Σαουδάραβες.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Και όλοι στηρίζουν Ερντογκάν αυτοί. Ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Εμιράτα, Κατάρ, όλοι στηρίζουν Ερντογκάν. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, πάντως ο Ερντογκάν, αν πουλάει και τη μάνα του, η πατρίδα του κερδίζει και τα συμφέροντα. Ασφαλώς δεν λέει ότι δεν κερδίζει. Ναι, μα το συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Δεν είναι. Υπό την έννοια αυτή, το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση στο πόδι στις Βρυξέλλες για 20 λεπτά με τον Τζαβούσογλου ανακοίνωσαν αλληλοστήριξη. Η μεν Τουρκία να μας στηρίξει. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι, που νομίζω ότι μάλλον δεν είναι και κρίσιμη η ψήφος της, αλλού είναι δεν τα. Είναι. Ναι. Δεν είναι θέμα Τουρκίας. Ο κύριος Δένδιας μετράει ψήφους. Ξέρει ότι η Τουρκία έχει πρόσβαση στον οργανισμό Ισλαμικής διακυβέρνησης. Υπάρχουν οι τουρκόφωνες περιοχές. Αλλά να σας το πω έτσι, αυτές είναι διακοσμητικές θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μισό λεπτό. Μάλιστα. Είναι το ίδιο διακοσμητική θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας, του ΆΙΜΑ. Εδώ μπαίνουμε σε θέματα τα γιατί οποία αυτό θα κάνουμε με Αιγαίο και με Ανατολική. Γιατί αυτή την υποψηφιότητα θα στηρίξουμε του Τούρκου εμείς, η οποία μάλλον δεν έχει ελπίδες βέβαια, αλλά τέλος πάντων εμείς θα τη στηρίξουμε. Είναι τυχαία αυτή η θέση? Κοιτάξτε να δείτε, είναι τυχαία αυτή η θέση. Έχει κάποια βαρύτητα, δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να επηρεάσει με κάποιον τρόπο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ουσιαστικά είναι σου δίνω, μου δίνεις, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε ένα παζάρι με τους Τούρκους, τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει τη 15η του Μαΐου. Όλες οι άλλες χώρες, ειλικρινά, ακόμα και ο Άσαντ, δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να μπουν σε παζάρι με την Τουρκία, γιατί σου λέει με σένα μιλάω σε 2 μήνες από τώρα τι θα γίνει. Οπότε έχουν παγώσει τα πάντα ουσιαστικά. Μάλιστα, είναι σαφές αυτό. Ρωτάει εδώ η Κάρμεν, κάτι θα απαντήσω εγώ, όχι εσείς κύριε Πικραμένε, αν έχετε σχέση με τον τέως προσωρινό πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Όχι, συνωνυμία είναι με τον κύριο Πικραμένο. Ο Πικραμένος στο δικό μου το όνομα έχει ξαναγίνει νομίζω. Ναι, ναι. Γράφεται με ένα μη με καταγωγή από Καλαμάτα. Πικραμένος με 2 μη με καταγωγή από την Πάτρα. Δεν έχω καμία σχέση. Λοιπόν, ούτε με τον Όθωνα Πικραμένο πρέπει να πω εγώ, επειδή ρωτάει κάποιος εδώ. Καλημέρα, λέει ο Κούλης από το Southampton. Το θηρίο έχει βρεθεί στο Southampton για εργασία. Μήπως η ιστορία με την κατάσκοπο που έγινε βούκινο, κύριε Πικραμένο, όχι για λόγους διαφήμισης και απόσπαση προσοχής από τα Τέμπη, αλλά λόγω πρωτοφανούς ανικανότητας. Εξάλλου, καμιά επιτυχία δεν διαφημίστηκε από όσο θυμάμαι ποτέ, παρά μόνο σκάνδαλα με παρακολουθήσεις, όπου έχουμε τουλάχιστον μια περίπτωση ανά δεκαετία. Ωραία, και ποιο είναι το κίνητρο της ΑΕΠ να αυτοξευτιλιστεί, δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει λογική. Το μόνο που είδα εγώ, αν θέλετε, άρχισα και γελούσα, ήταν η τελευταία παράγραφος των non-paper, όπου γράφει ότι πρόκειται για διεθνή επιτυχία της ΑΕΠ, μάλλον για επιτυχία της ΑΕΠ, όχι μόνο λέει στο ελληνικό έδαφος, αλλά σε διεθνό επίπεδο. Ειλικρινά, ποιος συντάσσει τα non-paper στην ΑΕΠ, πρέπει να μας ενημερώσουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που η ΑΕΠ παίρνει την πρωτοβουλία να το βγάλει προς τα έξω, σημαίνει ότι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΑΕΠ έχει δώσει το πράσινο φως. Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΑΕΠ? Ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Οικονόμου, π.χ., ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου, θα έπρεπε μετά το non-paper της ΑΕΠ να μας ενημερώσει διεξοδικά, διότι ήδη αποφάσισαν τη δημοσιοποίηση για το τι έχει συμβεί. Και να μην τα μαθαίνουμε αυτά ούτε από τα μεσημεριανά, ούτε από τα πρωινά, ούτε από τους δημοσιογράφους. Μπήκατε λοιπόν στη λογική να χορέψετε, χορέψτε το χορό και ενημερώστε τον κόσμο τι γίνεται. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με διαρροές, αφού πήρανε λοιπόν αυτή την απόφαση. Μια ερώτηση λέει για τον κύριο Πικραμένο, ειδικό, επειδή δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου την πορεία εξέλιξης υπόθεσης. Είναι δυνατόν οι πράκτορες, λέει ο φίλος ο Γιάννης, να επικοινωνούσαν απευθείας ο ένας με τον άλλον έχοντας τους τηλεφωνικούς τους αριθμούς? Όχι. Και αυτό το λάπτοπ που άφησε στο Παγκράτη εννοείται ότι δεν έχει τίποτα μέσα. Μα συγγνώμη,
Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρόσβαση στο ληξιαρχείο του Αμαρουσίου, νομίζετε ότι ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος στο Αλιβέρι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, τυχαία οι Ρώσοι επέλεξαν το Αλιβέρι για να βγάλουν, για να την δηλώσουν στο δημοτολόγιο και να της βγάλουν ταυτότητα? Έχει γίνει ψυχολογικό προφίλ. Ξέρανε ποια είναι η ιδεολογία του κύριου Νικολόπουλου. Και ο ίδιος ο κύριος Νικολόπουλος είπε: με πιάσανε κότσο, διότι ξέρουν ότι εγώ λειτουργώ καθαρά με ιδεολογικά και ανθρωπιστικά κριτήρια. Ξέρετε, η ΚΑΚΕΜΠΕ σήμερα λέγεται SVR. Πολλοί τη λένε FSB. Η FSB είναι εντός της Ρωσίας. Η SVR είναι εκτός της Ρωσίας. Υπάρχει ειδική διεύθυνση, κύριε Σαχίνη. Αυτό κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι μόνο η SVR, τώρα να είστε δίκαιος. Εδώ έχεις MI6, έχεις MIT, έχεις CIA, ναι. Έχεις, δεν ξέρω πώς λένε, τη γαλλική. Μάλιστα, ναι, αυτές η διαφορά και... ποια είναι? Η διαφορά ποια είναι? Όλοι έχουν τα δικά τους τμήματα. Η ΚΑΚΕΜΠΕ ιστορικά λόγω ψυχρού πολέμου έχει ειδικό της μαγαζί που κάνει μόνο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και για να μπορέσει να το χτίσεις πρέπει να μπεις μέσα στα ληξιαρχεία. Πάντως... να κάνεις πλαστογραφίες. Αλλά είναι οι άνθρωποι επαγγελματίες. Είναι μόνο αυτοί? Αυτό είναι το ερώτημα. Ή όλες οι μυστικές υπηρεσίες έχουν βρει έδαφος εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, και η Μοσάντ έχει την αντίστοιχη τεχνογνωσία για να τα λέμε. Από εκεί και πέρα, αν η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένους δικηγόρους, μέλη ελληνορωσικών ή άλλων συνδέσμων, έχουν βρει τρόπο, παράθυρα, Greek Mafia, δεν ξέρω και εγώ τι, για να μπορούν να πηγαίνουν να πειράζουν τα ληξιαρχεία και να κάνουν πλαστογραφίες, σημαίνει ότι έχουμε μπει σε μία λογική που υπάρχει κόσμος που φέρει αυτή τη στιγμή ελληνικά διαβατήρια και μπορεί να λειτουργεί ως χειριστής, ως κατάσκοπος σε ξένες χώρες. Και ξέρετε ότι το Δεκέμβριο συνελήφθη Ρώσος Έλληνας πολίτης με ελληνικό διαβατήριο στη Βιέννη, στην Αυστρία. Διότι ο ίδιος πληροφορούσε, δεν έκανε κατασκοπία, πληροφορούσε όμως από ανοιχτές πηγές πώς η αυστριακή ελίτ αντιμετωπίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν πέρασε αυτό στον ελληνικό τύπο. Είναι η δεύτερη λοιπόν περίπτωση αυτή από το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Είναι πρόσφατο. Κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου. Κοιτάξτε κύριε Πικραμένο, εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Αυτά κάνουν οι Ρώσοι. Οι δυτικοί σύμμαχοι δεν χρειάζεται να έχουν τόσο κόπο. Ναι, η διαφορά είναι ότι η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Που σημαίνει ότι μεταξύ των υπηρεσιών των ατοικών χωρών υπάρχει λεγόμενη ανοχή. Μπα, δηλαδή, τώρα το θυμηθήκαμε ότι είναι. Μισό. Τώρα το θυμηθήκαμε ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Όταν πρόκειται για ασκήση του ΝΑΤΟ στη Λίμνο και στην Ικαρία, δεν είδα, δεν ξέρω, δεν απαντώ το ΝΑΤΟ. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εδώ έχω επίμονα μηνύματα. Μπορεί η ιστορία της ΑΕΠ να έχει σχέση με την καρατόμηση του αρχηγού της Ελλάς? Δεν νομίζω, όχι. Είναι δύο διαφορετικά... Αν θέλετε, υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Θυμάστε την περίπτωση με τη λεγόμενη Αργυρό, τη λεγόμενη Βαγγελιό. Αυτά έχουν να κάνουν με τις διευθύνσεις που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα και κατά πόσο αστυνομικοί μεταφέρονται από τη Γαδά στην ΑΕΠ και πίσω πάλι. Από εκεί και πέρα η καρατόμηση νομίζω έχει να κάνει κυρίως με τις κρίσεις σε ευαίσθητες υπηρεσίες εντός της Ελλάς. Δεν έχει να κάνει απευθείας με την ΑΕΠ. Κλείνοντας σήμερα τη συνομιλία μας, κύριε Πικραμένε, πού πάει τελικά όλος ο χώρος ο ευρωπαϊκός? Γιατί το φαινόμενο έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Δηλαδή πόλεμος υπηρεσιών, πόλεμος με το μαύρο χρήμα, πόλεμος από εδώ. Χθες πληροφορηθήκαμε αργά το βράδυ ότι στην ιστορία της κατάρρευσης Ελβετικής Τράπεζας έχει παίξει ρόλο και το ξέπλυμα χρήματος ακόμη και από μυστικές υπηρεσίες όλου του πλανήτη. Εννοείται ότι είναι πελάτες της Ελβετίας οι υπηρεσίες πληροφοριών. Φανταστείτε ότι από τις 24 Φλεβάρι του 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος, επειδή μιλήσαμε για τους κατασκόπους κλπ, 600 Ρώσοι διπλωμάτες, νόμιμοι δηλαδή, έχουν απελαθεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση εκτιμήσεις της MI5, οι 400 από αυτούς ήταν στελέχοι της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας, της SVR, ή της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, της GRU, οι 400. Αυτά που σας λέω είναι οι νόμιμοι
οι παράνομοι, δηλαδή η κάθε Μαρία του Παγκρατίου, δεν γνωρίζουμε. Προς το παρόν επικραμμένα... έχουμε μαζέψει γύρω στους 20 με 30. Μάλιστα. Επειδή όμως εδώ εμφανίζεστε μονομερείς. Γιατί δεν είμαι μονομερείς. Μισό. Απελάσεις έχεις και από τη Μόσχα 600 διπλωματών. Πόσοι από αυτούς μάθαμε παίζανε το ρόλο, γιατί η Ελβετία είναι τόπος για τους πάντες. Εκεί ξέπλυναν μέχρι και τα χρυσά δόντια των Εβραίων οι Ναζί. Τι λέμε τώρα. Σωστά. Μάλιστα. Άρα μη μου λέτε μόνο για τους Ρώσους. Εγώ σας ρώτησα αν η τράπεζα αυτή συνδέεται με όλο το χώρο των μυστικών υπηρεσιών. Και όχι μόνο αυτή, και δεν έχει να κάνει μόνο και με τις τράπεζες που βρίσκονται στην Ελβετία, έχει να κάνει και με τις τράπεζες που βρίσκονται στα Εμιράτα, για παράδειγμα. Α, μάλιστα. Εννοείται ότι 600 φύγανε από την Ευρώπη προς απέλαση. 600 με 600 απαντάει και ο Πούτιν από την άλλη μεριά. Αλλά αυτά τα 600 που σας λέω είναι κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι Ρώσοι είναι στους παράνομους, είναι στις Μαρίες. Εκεί είναι το δύσκολο να τους εντοπίσεις. Και η μόνη υπηρεσία πληροφοριών που έχει τεχνογνωσία, ενδεχομένως και ανθρώπους εντός της Ρωσίας που τις δίνει πληροφορίες, δεν είναι η CIA, κύριε Σαχίνη. Αλλά... είναι η MI6. Η MI6 κάθε φορά που κάποια μικρή υπηρεσία βρίσκει κάτι, το τσεκάρει αμέσως στη βάση δεδομένων. Λένε ότι η MI6 ενημερώθηκε από τη Σλοβενική υπηρεσία και στην πορεία ενημέρωσε την ΕΙΠ. Ίσως και γι' αυτό η διοίκηση της ΕΙΠ θέλει να εξυγχρονίσει τώρα πλέον την ΕΙΠ και να φτιάξει ακαδημία με βάση το μοντέλο της MI6. Έχω αντίθετη άποψη, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Μισό λεπτό, θα την πείτε αυτή την κουβέντα. Ακαδημία φτιάχνει η ΜΙΤ. Η ΜΙΤ όχι έχει... ΜΙΤ, η ΕΙΠ. Όχι. Ακαδημία στην Τουρκία φτιάχνει η ΜΙΤ τώρα. Μισό. Η ΜΙΤ έχει ακαδημία εδώ και 25-30 χρόνια. Άλλο. Πανεπιστήμιο φτιάχνει. Μάλιστα, πανεπιστήμιο. Η ΜΙΤ συνδέεται με την MI6 και είναι γνωστές οι σχέσεις της βρετανικής πολιτικής με την τουρκική πολιτική, ιδίως μετά τον Brexit. Ο διοικητής της MI6, ο Νίνα, είναι τουρκομαθής, πρώην σταθμάρχης της MI6 στην Άγκυρα. Μάλιστα. Και εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ακαδημία της ΕΥΠ με τεχνογνωσία από την MI6, όπου ο διοικητής της είναι αυτός που περιγράψατε. Ναι, και να στέλνουμε στελέχη στο Fort Macton, είναι το, αν θέλετε, η σχολή, η ακαδημία της MI6, δικά μας στελέχη. Μα δεν υπάρχει, να σας πω κάτι, με τη Γαλλία δεν έχουμε υπογράψει στρατηγική συνεργασία, ναι, και αμυντικές ρήτρες κλπ. Γιατί δεν στέλνουμε τα στελέχη μας στη γαλλική DGSE και τα στέλνουμε στην MI6, η οποία δουλεύει χέρι-χέρι με τη ΜΙΤ. Δηλαδή, απλά πράγματα. Κάποιος να γκουγκλάρει, απλώς να γκουγκλάρει, μπορεί να δει ποιος μιλάει με ποιον και ποιοι έχουν ταραβέρια με ποιους. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Μάλιστα. Νομίζω το είπατε. Είστε αρκούντος διαφωτιστικός, ιδίως στον επίλογο. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.